Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το γυνάτι. Αυτό γιατί το πείσμα. Γι' αυτό πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία. Ας συνεχίζει να το πληρώνει. Να πέσει, να πάμε στα διάλα, να ησυχάσουμε. Άμα κάνουμε τέτοια. Να τελειώνουμε. Είναι λόγος τώρα για 300 καθαρίστριες να ξεσκόλλεται μια Ελλάδα ολόκληρη ή για τα ΤΕΟ 30 άτομα και όταν προλαβάζει 15.000. Δηλαδή αυτή είναι μια πολιτική εξωγήινη. Πρέπει αυτά να αλλάξουν, κύριε Καμπουράκη. Τι θα πάω να πω εγώ στον κόσμο. Εγώ βγαίνω στον κόσμο. Εγώ βγαίνω. Εγώ πάω στο Εγάλο, στο Περιστέρι, στο Γαλάντρι. Και δεν μπορώ να απολογούμε για τέτοιες βλακίες. Εντάξει. Βέβαια και ο Στουρνάρας, άμα τον ρωτήσει, θα σου πει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν βγαίνει. Δεν πάει στο Εγάλο Στουρνάρας. Δεν πάει στο Σταλιώσα. Δύο λεπτά τώρα. Δεν πάει στο Καβενείο. Εγώ πάω. Δύο λεπτά, μάγκε μου. Αν τρώξω εγώ 4 χρόνια. Γιατί, για βλακίες. Περίμενε. Προκύψατε 15.000 θέσεις. 300 άτομα. Πάρτε να δουλέψουν. Τι ζητάνε. Ο Στουρνάρας. Για να κάνω δεν λέω για τον Στουρνάρα. Για τον καθένα λέω τώρα. Θα σου πει ότι. Τι να σου πει. Εάν εγώ σου είχα φέρει πάλι έλλειμμα. Όχι, όχι, όχι. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος. Για διαθεσιμότητες. Για πολλά που γίνανε. Τα στηρίξαμε στη Βουλή. Όμως δεν μπορώ να στηρίξω με μια απόφαση του Αρίου Πάγου 300 άτομα την απάντηση. Συμφωνούμε. Δεν φόρασα μέχρι τώρα. Τώρα υπάρχει και δικαστική απόφαση. Συμφωνούμε. Τι το δικαστήριο. Αλακάρτ. Συμφωνούμε. Αλακάρτ αποφάσει. Μάλιστα.